Ναι, το ξέρω. Καιρό χωρί eBay. Πολύ το ζητάτε, πολύ το θέλετε. eBay unboxing. Ναι, αλλά. αλλά. Α είναι καλά τα ελληνικά ταχυδρομεία και ακόμα πιο συγκεκριμένα τα ταχυδρομεία στη Λίνο, στον τομέα που μένω, στον τομέα του Μούντρου. Τρει εβδομάδε έκανα. Βασικά, έκανε να έρθει ταχυδρόμο για να φέρει γράμματα. Μια συντάξει, μια κλειστό το κεντρικό, μια από εδώ, μια από εκεί. Τα παράτησα, σηκώθηκα, έφυγα διακοπέ και μετά από τρει εβδομάδε γύρισα και βρήκα όλα αυτά τα πακέτα εδώ. Συμβουλή: Γενικά αποφεύγετε να αγοράζετε πακέτα στι γιορτέ. Όσοι αγοράσατε Γενάρη, αρχέ Ιανουαρίου, Χριστούγεννα, Καλό Μάρτιο, θυμηθείτε μόνο αν θα έρθει η ώρα. Ε, το σημερινό ήρθαν αρκετά πράγματα. Λέω επιτέλου θα κάνω ένα eBay unboxing, να σα το δείξω και εσά. Πραγματικά τα οποία τα ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι 3-4 από αυτά κατάλαβα τι είναι. Για τα άλλα δεν είμαι σίγουρο. Εάν δω κάτι που δεν είναι eBay, client mind, δεν έγινε και κάτι. Πάμε όμως να τα βάλω στην άκρη για να τα ανοίξουμε ένα-ένα. Αρκετή πραγμάτια όπως βλέπετε. Θα ξεκινήσω με ένα το οποίο το άνοιξα γιατί είδα αυτό εδώ το πράγμα. Και αυτό εδώ το πράγμα συνήθω είναι σε συσκευασία από Gearbest. Και λέω δεν είχα πάρει κάτι από Gearbest οπότε τι να είναι. Και τελικά ήταν κάτι το οποίο σας είχα πει ότι το είχα πάρει σε πιο παλιό eBay unboxing και είναι η δεύτερη φορά που το αγοράζω αλλά δεν σας το είχα δείξει ποτέ γιατί είμαι βιαστικό και τα ανοίγω για μένα αλλά πέρα από αυτό είναι κάτι το οποίο το ήθελα και κάτι το οποίο με έχει βολέψει πάρα μα πάρα πολύ το έχω πάρει σε κόκκινο και το πήρα και σε λευκό είναι αυτό εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο τι είναι και τι κάνει αν δεν έχετε καταλάβει που δεν έχετε, κατα... δεν έχετε καταλάβει είναι μία μαγνητική βάση η οποία μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο στο ταμπλό του αυτοκίνητου και απλά στηρίζει το κινητό. Δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά έχει τόσο όσο χρειάζεται το συγκεκριμένο. Έχει και τα μάνιου άλλου του μέσα, όλα καλά, όλα ωραία. Ε, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει πώ θα το φτιάξει, αλλά έχω κάποιε παρατηρήσει γιατί το έχω δουλέψει. Είναι το δεύτερο που παίρνω. Το είχα, αναφέρει το συγκεκριμένο στο unboxing που είχα κάνει και το γερανάκι, το όμορφο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και έχω πάρει και για το γραφείο. Το συγκεκριμένο δεν το πήρα για το αυτοκίνητο. Το πήρα για να το βάλω μπροστά στο γραφείο επειδή είναι όμορφο είναι όπως βλέπετε μικρό, λεπτό και θα μπει στο γραφείο, δεν θα πιάνει χώρο, οπότε θα μπορώ αντί να βάζω το κινητό μου κάπου να κάθεται, να, παπ, να κολλάει εκεί πάνω και να στέκεται μπροστά στα μάτια μου, το, γραφείο μου είναι τροποποιημένο έτσι ώστε να μπορώ να το κάνω αυτό. Έχει από κάτω μία 3M ταινία, αλλά τι γίνεται. Αν το κολλήσεις μία φορά στο αυτοκίνητο, στο γραφείο θα κολλήσει, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα στο αυτοκίνητο. Επειδή από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο διαφέρουν τα ταμπλό, σε κάποια θα πιάσει υπέροχα. Σε άλλα θα πιάσει τη μία φορά. Εάν πει τώρα να το ξεκολλήσει και να το κολλήσει δεύτερη φορά, ξεχάστε το. Οπότε κολλάει μία φορά. Είναι τρομερό. Μέσα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και γιατί έρχεται και όμορφα συσκευασμένο, είναι αυτό εδώ το φακελάκι. Σε αυτό εδώ το φακελάκι, το οποίο είναι υπέροχο, σα το ξαναλέω. Έρχονται τα mounts, δηλαδή αυτό είναι μαγανίτης, ωραία. Ε, έρχονται κάποια mounts, Έχουμε για αρχή δύο διάφανα τα οποία μπαίνουν στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας. Το ένα μπαίνει στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και το άλλο μπαίνει στο ταμπλό σας ή κάπου, ώστε τι. Εάν κάτσει το 3M να μπορεί να ξεκολλάει χωρίς να σας χαλάσει την επιφάνεια, δηλαδή να ξεκολλάει και να κολλάει πιο εύκολα όλο αυτό στο κινητό, το κρατάει, πιστέψτε με, δεν έχει κάποιο θέμα. Και έχει τα εξή. έχει ένα mount το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, η εταιρεία είναι η Bazeus, μια έχω ξαναφέρει σίγουρα, έχει αυτό εδώ το οποίο λέει Μπαζέο και είναι δερμάτινο. Έχει δερμάτινη νύφη, το οποίο είναι έτσι σε μια μαύρη θήκη περνάει απαρατήρητο. Έχει αυτό εδώ το οποίο είναι μεταλλικό, το οποίο είναι αρκετά καλό και δυνατό. Βασικά ένα μέταλλο είναι το οποίο κολλάει πίσω και έχει και αυτό εδώ σαν ανταλλακτικό 3M. Αυτό εδώ δεν πολύ δουλεύει. Εγώ τι έκανα για το συγκεκριμένο για το αμάξι, επειδή το ξεκόλλησα μια φορά και μετά μου έπεφτε συνέχεια. Αγόρασα, δεν ξέρω αν σα έχω δείξει, αλλά δεν την έχω πρόχειρη εδώ, μια ταινία δεν ξέρω αν έχω και άλλη για να δείξω, αλλά μια ταινία η οποία είναι διπλή όψεω, 3M. Και με αυτήν κατάφερα και το κόλλησα στο ταμπλό μου και δεν είχα κανένα θέμα. Οπότε σε περίπτωση έχει ένα ανταλλακτικό, αν θέλετε να το κολλήσετε, να το ξεκολλήσετε. Είναι πρακτικό, 4 ευρώ έχει, κυκλοφορεί σε διάφορα χρώματα. Το πιο σπάνιο είναι αυτό εδώ, είναι το ασημί. Ε, Α πούμε στο αμάξι είχα πάρει κόκκινο. Το οποίο μου αρέσει, κόκκινο, μαύρο, ασημί και χρυσό. Το ασημί πραγματικά είναι πολύ πιο σπάνιο αλλά αξίζει αν το βρείτε τσιμπήστε το. Είναι αρκετά ανθεκτικό, αρκετά ποιοτικό και αξίζει. Πραγματικά για λίγα πράγματα μπορώ να πω ότι αξίζουν και αυτό ταξίζει όλα του τα ευρώ. 4 ευρώ είναι παιδιά πάρτε το. Από ebay όλα αυτά ξαναλέω. Link στην περιγραφή λογικά θα έχω να τα δείτε. Και πάμε και στο επόμενο πακέτο, το οποίο πακέτο είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ ήταν κάτι το οποίο έπρεπε μάλλον να έχει έρθει στην ώρα του, δεν ήρθε και πλήρωσα το τίμημα είναι για το 5X προστατευτικές διαφάνειες. Είχα παραγγείλει και άρχισε τόσο πολύ να έρθει που λέω εντάξει το κινητό δεν μπορώ να με χρησιμοποιώ το κινητό. Αυτή τη στιγμή έσπασε η οθόνη, εντάξει ήταν ένας καταραμένος μήνας, σπάει η οθόνη από τον έξου, το κλέμε τον έξου, δυστυχώς. Και λέω θα έχω το 5P. Και αργεί τόσο πολύ η τέτοια και λέω μια μέρα θα πάω στο γυμναστήριο, έξυπνο κι εγώ, παίρνω και το βάζω πάνω στο διάδρομο. Περιτώ να σας πω ότι απογειώθηκε κάποια στιγμή έτσι όπως πήγαινα, απογειώθηκε, έφυγε, έπεσε κάτω, ευτυχώς έχει ένα μικρό σημάδι το οποίο δεν φαίνεται, αλλά αν είχε αυτή εδώ τη βλακεία θα είχα αποφύγει αυτό το πράγμα και το OCD μου να χτυπήσει κόκκινο και να το παλεύω εδώ και να μην ανέξερω ναι, μικρό το κακό... Παρακολουθούσε είναι ένα θεκτικό κινητό, That's το 5P ή αλλιώς μία η αλλιω μια η α 1 το revision που κάνανε με το τέτοιο, θα το δείτε και εδώ λογικά. <συλίξε> το έχετε δει σε unboxing το 5P, θα δείτε την καινούργια την έκδοση. Τέλος πάντων ήρθε, δεν είναι κάτι το super duper wow, αλλά πραγματικά αυτά τα μικρά χαζά πραγματάκια είναι σωτήρια. Επίσης, είχα αγοράσει και κάποια στιγμή κάποιες, θυμίες, κάποιες ε, διαφάνειες που βάζεις από πάνω, screen protector της Nilkin. 7 ευρώ τα είχα αγοράσει, δεν κάνουν καλό fit, γενικά προσέξτε τα αυτά. Τα φθηνά μια χαρά είναι. Και ναι, αυτέ εδώ είναι πολλέ φορέ. Καλό είναι να κάνετε unboxing στα συγκεκριμένα γιατί μπορείτε να, να σα έρθουν μάλλον ραγισμένα. Α πούμε, στα αδέρφια μου μια φορά είχαν έρθει ραγισμένα. Τσεκάρετε το, έχει δύο μέσα, το οποίο είναι καλά. Λογικά τώρα, αφού αν γρατζουνιστεί, δεν έχει νόημα να το βάλει μετά γιατί θα φαίνονται ακόμα πιο έντονα τα κενά αέρα. Ε, το συγκεκριμένο θα πάει στο καινούριο το Α1. Οπότε τουλάχιστον να βρουν εκεί χρήση. Ευχαριστώ πολύ, Μπέι, που άργησε και βασικά ευχαριστώ που είμαι τόσο απρόσεκτο. Το επόμενο. Α, έχω! Έλα, να το, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι η ταινία που σα έλεγα και έλεγα: Είχα, 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 τελικά έχω. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι σωτήρια. Τη έχω δείξει πάρα πολλέ φορέ σε πάρα πολλά eBay unboxing. Και θα σα τη δείχνω συνέχεια. Είναι η τέταρτη ή η πεμπτη που έχω αγοράσει. Για να αγοράζω τόσε πολλέ φορέ κάτι από το eBay, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αυτέ οι τα ταινίε βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη. Και είναι πώ είναι τα Πάταφιξ. Σκεφτείτε το σε ταινία διπλή όψεω. Και εάν σα χαλάσει αυτή εδώ η βλακεία, κόβει ένα μικρό κομμάτι, το κολλά. Εάν δείτε τι πατέντε έχω καταφέρει και έχω φτιάξει με αυτήν εδώ και πόσο με έχει βοηθήσει, δεν λέγεται. Για αφήσει, ιδανική. Βέβαια, η αλήθεια είναι τόσο δυνατή που μπορεί να ξυλώσει και τον τοίχο μαζί όταν πα να το ξυλώσει. Αλλά η αντοχή τη είναι super. Βγαίνει σε διάφανο, λευκό, μπλε. Μυρίζει άσχημα, αλλά δεν σε νοιάζει αυτό. Σε νοιάζει να κάνει τη δουλειά του. Το συγκεκριμένο κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω. Και να σα δείξω, να γυρίσω λίγο την κάμερα. Βλέπετε αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Αυτά εδώ είναι τα, Πώ τα λένε, τα hub που είχα αγοράσει, τα έχω βάλει στο πλάι και τα έχω κολλήσει με αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο είναι θεϊκό. Εάν το βρείτε, απλά πάτε αγοράστε το. Θα σα έχω link στην περιγραφή. Γενικά, σήμερα είναι ένα. Μια στο οποίο μάλλον είμαι αρκετά ενθουσιασμένο και ναι, γουστάρω πολύ. θα σα τα δείχνω, ρε γιατί αξίζουν, και γιατί βασικά πολλά πράγματα τα αγνοείτε και α τη λέτε. Λοιπόν, μετά είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί έχω πάρει και παχύμετρο. Να το παίξω και λίγο επαγγελματία. Να τα... Κάποια τα μετράμε το παχύμετρο, αλλά πέρα από αυτό. Ε, μάλλον δεν το χρήσω ποτέ. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πακέτο. Υποθέτω. Υποθέτω. Ότι με αυτό θα κλάψουμε. Είμαι ανάμεσα σε δύο. Ελπίζω να είναι το ένα από τα δύο που δεν θα κλάψω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, το περίμενα. Και ναι και όχι, δεν είχα τρελαθεί. Πριν από καιρό έτυχε να χαζεύω, γενικά έχει, σας έχω δείξει τσάντες που οργανώνουμε καλώδια, τσάντες τις οποίες οργανώνουμε φορτιστές, βλακίες, ναι. Αυτό είναι ένα γυναικείο SSR, το οποίο έχει αρκετά οικονομική τιμή, αλλά έτσι όπως το είδα, μου άρεσε, γιατί, να σας πω γιατί. Γυναικείο βέβαια, εντάξει τώρα αν το σχέδιο δεν είναι και τόσο γυναικείο, α πούμε ότι δεν το είδαμε αυτό. Αλλά υπάρχει σε διάφορα χρώματα, εμένα μου αρέσει αυτό. Και μπορεί εδώ πέρα να το οργανώσει προκειμένου να βάλει σε ένα ταξίδι τα καλώδια σου όμορφα και καλά. Έχει αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο μπορεί να βάλει, βλέπετε είναι και χωρισμένο σε κατηγορίε για να βάλει φορτιστέ ή οτιδήποτε. Είναι αρκετά μικρό, αλλά βλέπετε είναι airport travel τσαντάκι. Θα αρέσει σε αρκετέ κοπέλε, αλλά πιστέψτε με, Εάν ένα πράγμα έχω μάθει από, τα, από τις κοπέλες μέχρι τώρα που είχα στη ζωή μου είναι ότι ξέρω να διαλέγουν ωραία πράγματα και γενικά να εμπιστεύεστε κάποια πράγματα που έχουν και γενικά μην τα κοροϊδεύετε, τα συγκεκριμένα θα σας λύσουν τα χέρια, Βάλτε ό,τι θέλετε μέσα από ξυριστικά ή οτιδήποτε, αν ταξιδεύετε συχνά, εγώ προσωπικά θα βάλω καλώδια Καλώδια Αξίζει 1-2 ευρώ έχει, μην το γελάτε και καθόλου. Μπορεί να το βρείτε και σε κάποια λαϊκή. Πάτε πάρτε από τη λαϊκή. Δεν σα πω πάρετε το από το αλλά αν το βρείτε αξίζει. Μετά πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι και η ώρα περνάει. Είναι αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμη. Εν τω μεταξύ επίση πέρασε, έκλεισε ο χρόνο και κλείσανε οι συγκεκριμένε αγορέ από το eBay, οπότε δεν μπορώ να κάνω αξιολόγηση. Που σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάρω τα λεφτά μου πίσω. Όχι, μάλλον μπορώ να πάρω τα λεφτά μου πίσω, εάν κάτι δεν είναι καλό, αλλά πρέπει να στείλω προσωπικό μήνυμα στον πολιτή. Και γενικά να το έχετε στο νου σα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο παίζει να το έχω παραγγείλει Οκτώβριο. Είναι SATA καλώδια για σκληρού δίσκου. Εντάξει, δεν έχει νόημα να σα τα δείξω. Ξέρετε τι είναι τα SATA, SATA 6. SATA 3, SATA 6, SATA 6, 6 GB είναι καινούργια καλώδια. Για σκληρούς δίσκους μέσα στο κουτί είχα ξεμείνει από τέτοια καλώδια, χρειαζόμουν τέτοια καλώδια γιατί κάποια στιγμή θα κάνω να πάρω δίσκους να φτιάξω λίγο το pc μου δεν μου φτάναν τα καλώδια. Ε, τρα... Άρχισαν τραγικά. Όταν λέμε τραγικά μιλάμε πρέπει να τα είχα πάρει αρχέ Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο έχουμε μέσα Ιανουαρίου. Ευχαριστώ πολύ eBay. Νομίζω ότι για αυτά μπορεί και να έχω πάρει refund, δεν θυμάμαι καν. Πραγματικά δεν θυμάμαι καν. Ξέρω ότι τα έχω παραγγείλει, αλλά. άρχισαν τόσο τραγικά που λε πάντα πακέτα. Θα το δείτε κι εσεί πολλέ φορέ. Κάποια πακέτα τα περιμένετε, αλλά. ή δεν θα έρθουν ποτέ, ή θα έρθουν μετά από αιώνε. Και μετά είναι κάτι το οποίο έχω πάρει πάρα πολλέ φορέ. Είναι κάτι το οποίο παίρνω ξανά και ξανά, γιατί το τελειώνω. Εκεί που έλεγα ότι δεν μπορώ να βρω μια χρήση για το συγκεκριμένο. Είναι όπω καταλάβατε, αν δεν καταλάβατε. Όχι, δεν είναι χάρτη, ούτε πουρο είναι, ούτε τσιγάρο. Το συγκεκριμένο είναι κάρμπον αυτοκόλλητο. Είναι το πιο απλό κάρμπον αυτοκόλλητο που υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφορων τύπων κάρμπον. Είναι μαύρο και λευκό, νομίζω. Είναι δύο. Όχι, και τα δύο μαύρα είναι. Μαύρο κάρμπον. Το αφήνω τυλιγμένο, γιατί απλά θέλω να το αφήσω τυλιγμένο. Ε... Μπορείτε να αντίσετε οτιδήποτε με αυτό. Δεν είναι τόσο καλή ποιότητα. Το πιο ακριβό είναι καλύτερο. Δεν θα πω ψέματα σε αυτό. Αλλά. Το συγκεκριμένο είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εάν θέλετε να κάνετε. που το χρησιμοποίησα και θέλω να το ξαναχρησιμοποιήσω, έχω τραπεζάκια IKEA. Τα οποία τραπεζάκια IKEA, αν τα έχετε προσέξει, κάποια στιγμή ξεφλουδίζουν από πάνω. Το τρίβει, κάνει μια ωραία επίστρωση με αυτό και είσαι πένα. Έφτιαξα ένα μικρό τραπεζάκι για να βάζω το PlayStation, ίσω να σα το δείξω, ίσω όχι. Το κάνω μισό λευκό, μισό τέτοιο και θα πάρω κι άλλα. Είναι αρκετά οικονομικά, βέβαια η τιμή του έχει αναβεί πριν από ένα χρόνο είχαν 2 ευρώ πιο φθηνά από ό,τι είναι τώρα. Αλλά πιστέψτε με, ναι. Επίση, καλό θα είναι να το χρησιμοποιήσετε τόσο πιο γρήγορα μπορείτε. Μην το αποθηκεύσετε και πείτε θα το βάλω σε 2 μήνε, 3 μήνε, 4 μήνε. Έχει την τάση να δημιουργεί και ένα αέρα μέσα, επειδή δεν είναι τόσο ακριβό αυτό και να μην στρώνει καλά. Οπότε, όσο πιο γρήγορα το χρησιμοποιήσετε, το τόσο πιο καλά για εσά. Το, το συνιστώ για να γλιτώσετε το κόστο. Αν είστε πιτσιρικάδε, μικροί και θέλετε να κάνετε κάτι όμορφο με Κάντε το, είναι το πιο οικονομικό, υπάρχουν και πιο ακριβά, θα δείτε μέσα στο link που θα έχω στην περιγραφή, λογικά, θα έχει μέσα και, αν διαλέξετε και τα 5M, τα... αυτό είναι 3D, θα έχει 4D, 5D, 6D που ακριβένει και γίνεται πιο γυαλιστερό. Αυτό εδώ, πάμε στο επόμενο, πακέτα παντού Θα το είναι αυτό εδώ, και αυτό εδώ τι είναι, θα μπορούσε να είναι ό, oh, ναι. Ένα υπερεντυπωσιακό αντικείμενο, το οποίο, αυτό το έχω παραγγείλει από τον Αύγουστο. Ευχαριστώ, eBay. Και, όπως βλέπετε, είναι τεχνικά δεν θυμάμαι πάνε τα USB-A, USB, τέλος πάντων υπάρχουν 150.000 USB, για να μπαίνει σε εκτυπωτή, και να κάνετε έξοδο από κανονικό USB mail σε mail. Ωστε ρε παιδί μου, εάν δεν έχετε καλώδια, γιατί υπήρχε μια περίοδο τότε που δεν είχα καλώδια για εκτυπωτέ και ξαφνικά χρειαζόμουν. Οπότε αντί να πάρω καλώδιο, παίρνω αυτό το κονβέρτορα, τον βάζει πίσω από ένα εκτυπωτή από μια συσκευή που χρειάζεται τέτοιο βίσμα. Αυτό εδώ πέρα είναι το βίσμα, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα είναι το βίσμα, να σα το εστιάσω λίγο καλύτερα και σου το κάνει σε USB οπότε είσαι πένα να πα. είχε το πακετάκι 2, έκαναν 100 μήνε να έρθουν, πήρα refund και είμαστε όλοι χαρούμενοι μετά από αυτό Ευχαριστώ eBay Και Κάτι το οποίο ήρθε, ξέρω ότι είναι, κατάλαβα τι είναι, είναι ένας φακός Είναι ένας φακός ο οποίος είναι polarized φίλτρο το οποίο μπαίνει μπροστά από την κάμερα και αναλαμβάνει να κόψει κάποιε συχνότητε. Αν το δείτε λίγο στην αντανάκλαση του φωτό, μου βίζει λίγο που σημαίνει ότι όντω είναι polarized. Είναι καθαρό. Γενικά σε αυτό να προσέχετε να το βάζετε στο φω και να τσεκάρτε αν στο φω τώρα είναι το σακούλι μπροστά. Βιδώνει πάνω στη τέτοια αν δεν το ξέρετε όσοι τα ασχολείστε. Ένα μικρό καθαρίσμα το θέλει, αλλά σχετικά φαίνεται καλό κόβουν κάποιε συχνότητε. Είχα πάρει ένα πακέτο με 6. Έξι... Τον πετάω έτσι γιατί εντάξει δεν θα σπάσει. Είναι προστατευμένο από κάτω. Είχα πάρει ένα πακέτο από την Ινδία που είχε 8 ευρώ τα 6. Δεν έβρισκα άλλο για την κάμερα. Δυστυχώ αυτό εδώ το ματζαφλάρι μπροστά δεν έχει τόσο μεγάλη ποικιλία για να βάλει ε... micro lens για να ζουμάρει πιο καλά. Και ήρθαν όλοι χάλια, που σημαίνει ότι refund δεν μπόρεσαν να πάρω ποτέ, με γράψαν στα τέτοια τους. Και γενικά σε γενικέ γραμμέ απλά δεν του πέταξα την αρνητική που του άξιζε και τέλο. Αυτό πάντω φαίνεται αρκετά καλό. Έχει αρκετά την chip main. Τιμή 4 ευρώ έχει, αλλά σε σχέση με τα άλλα είναι καλύτερο. Και ναι, είναι αρκετά καλό. Κυρίω για εξωτερικέ λήψει, όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, κόβει κάποιε συχνότητε. Και τι τέλειωσαν. Α, τέλειωσαν. Πάμε στο τελευταίο. Το οποίο τελευταίο δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Και πάμε να δούμε τι θα έχει μέσα. Ω! Oh, Μπα! Λοιπόν, ανταλλακτικά Xiaomi Pen. Αυτά δεν έρχονται από eBay. Αυτά έκαναν 2,5 μήνες να έρθουν. Τρεις, πραγματικά. 25 Οκτωβρίου τα είχα αγοράσει. Ευχαριστώ GearBest. Σε γενικέ γραμμέ το συγκεκριμένο έπεσε, δεν ξέρω πού έπεσε και πώ έπεσε. Ηταν ε, σε εκπτώσει από τα 2,40, 2,50 που έχει τα είχα πάρει 90 λεπτά το ένα, δεν θυμάμαι. Σα είχα βάλει κουπόνια σε κάποια περίοδο. Αγόρασα και εγώ αρκετά για να τα έχω. Γενικά χρησιμοποιώ μόνο Xiaomi Pen. Έχω, περνάω τη φάση όπου έχω κηρύξει του στυλού μου και γράφω είμαι πέντε ή με το Xiaomi Pen γιατί έχω ανταλλακτικά. Και κάνω στόξ ανταλλακτικά όταν τα βρίσκω. Ε. Γι' αυτό έχω ανοίξει request, έχω ανοίξει case στο Gearbest γιατί δεν ήρθε ποτέ. Παρεμπιπτόντως, είναι λίγο τραγικό, με γράψαν στα παπάρια τους, αλλά πέρα από αυτό... Επιτέλου ήρθα μετά από δυο 2,5 μήνε. Τέλο πάντων, υπάρχει, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα με αυτή την περίοδο. Πάρα πολλοί στέλνουν και ρωτάτε ότι καθυστερούν πακέτα από Gearbest έπεσαν, δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται στα τελωνία μας και τι γίνεται ακριβώς. Απλά από ότι κατάλαβα και καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι χαοτική απλά. Anyway, κάντε λίγο υπομονή, θα έρθουνε, ανοίξτε τα case σας πάντως, καλού κακού, όσοι δεν έχετε πάρει πράγματα και θέλετε να έρθουν τα πράγματά σας σωστά. Και αργούν πάρα πολύ. Δεν πήρα refund για αυτά. Με έγραψαν, δεν απάντησαν καν σε, στα cases που έκανα γιατί είχα αρκετά τα οποία έρθαν σταδιακά. Αυτά άργησαν περισσότερο από όλα. Σα λέω από 25 Οκτωβρίου ήρθαν σήμερα 15 Ιανουαρίου, έναν, δηλαδή, ένα-δύο-δύο μήνε μετά περίπου. Τέλο πάντων, ελπίζω να σα άρεσε αυτό το email. Λίγο διαφορετικό! Ναι, μου αρέσει και αυτό το φόντο, Επίση, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που λέω ότι θέλω να το φτιάξω. Θα το φτιάξω. Και μόλι η κάμερα αποφάσισε ότι δεν θέλει να σώσει το footage για κάποιο λόγο. Ελπίζω να το έσωσε. Ωραία. Τόσωσε το, το footage γιατί την προηγούμενη φορά έπαθα να μείνει κεφαλικό. Έχασα ένα α, τέτοιο. Η κάμερα από ό,τι κατάλαβα πρέπει να γραφεί γύρω στο 20 λεπτό. Just και μετά το 20 λεπτό τα λέει. Οπ, εγώ δεν γράφω άλλο. Anyway, αυτό ήταν το eBay unboxing και ελπίζω να σα άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει το όλο σκηνικό γύρω-γύρω. Θέλω να το φτιάξω να γίνει ακόμα πιο ωραίο. Βρήκα καλέ γωνίε, νομίζω. Γωνίε οι οποίε κολακεύουν και το χώρο και το δωμάτιο. Και σιγά σιγά θα σα βγάλω και άλλο υλικό. Ο φωτισμό δεν είναι super duper wow και γαμάτο, αλλά αρέσει σε μένα προ το παρόν. Εντάξει, δεν ξέρω αν σα αρέσει εσά. Αλλά είναι λίγο. εντάξει, έχει την πλάκα του. Τσακ, τεκνά, ο Κώστα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Το eBay παίζει να αργήσει. Τώρα έβαλα παραγγελίε. Καλό Μάρτιο. γεια σας, παιδιά.